Αρνήθηκε πως βίασε την εγγονή του και γενικά πως άπλωσε χέρι πάνω της, όμως τελικά δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα που με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση στις φυλακές Τρυπόλεως. Ο λόγος για τον 68χρονο παππού από την Ινδία που διέμενε με την οικογένειά του στο Ρέθυμνο και ο οποίος μέσα σε μία ώρα και με τη βοήθεια διερμηνέα προσπάθησε να πείσει τις δικαστικές αρχές πως είναι αθώος. Όχι, δεν έχει σχέση με την κατηγορία που τοποθετείται. Προφανώς δεν έπεισε. Εισαγγελέα και ανακρίτρια και οδηγήθηκε στην φυλακή. Μια κουβέντα τα λέει όλα. Εκτελεστικό απόσπασμα. Ο 68χρονος που συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του Ηρακλείου όπου είχε καταφύγει βρίσκοντας δουλειά, δυνάμει του εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού, της απόπειρας βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, το κοριτσάκι φέρεται να βιάστηκε από τον παππού του μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού του όταν ήταν 4-5 χρόνων, ενώ μέχρι και τα 11 του χρόνια φέρεται να το παρενοχλούσε σεξουαλικά, επιχειρώντας επίσης μία ακόμα φορά να το βιάσει, όμως την τελευταία στιγμή και χάρη στην ξαφνική εμφάνιση του μικρότερου αδελφού της, τα σχέδια του παππού ανατράπηκαν. Πρόκειται για πράξεις που στο άκουσμα και μόνο εξακολουθούν να προκαλούν την οργή των πολιτών. Θανατική ποινή σε κάποιες περιπτώσεις. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, θανατική ποινή. Ίσως φταίνει και η νόμη. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος βιαστής και κάνει 2-3-5 χρόνια, ας πούμε 15 και βγαίνει. Ισόβια. Τι να πει, τι να πει. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι τέρατα. Για μένα είναι τέρατα. Ο φρικιαστικός εφιάλτης της 13χρονης σήμερα μαθήτριας αποκαλύφθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου όταν το κοριτσάκι πήγε στην παιδική χαρά του Περάματος όπου διαμένει με την οικογένειά του και με ένα ξηραφάκι έκοψε τις φλέβες του προσπαθώντας να απαλλαγεί από το μαρτύριο που την είχε υποβάλει ο ίδιος στις ο παππούς. Σήμερα ο 68χρονος συνδός, όταν ρωτήθηκε από την ανακρίτρια για το περιστατικό, το απέδωσε σε ερωτική απογοήτευση που είχε η εγγονή του. Αποδίδεται σε ερωτική απογοήτευση που είχε μικρή στο πλαίσιο του σχολείου, των φιλικών σχέσεων που είχε με ανήλικους συμμαθητές. Έγινε στην παιδική χαρά στο Πέραμα πίσω από το μαγαζί το δικό μου. Μίλησε εκεί με ένα αστυνομικό και μου είπε ότι ένα παιδί πήγε στην παιδική χαρά μόνο του και χαρακώθηκε μέσα στην παιδική χαρά. Αυτό, τίποτα άλλο. Κράτησε ένα στάτος τότε, ήταν και άλλα παιδιά γονείς. Ναι, στην αρχή δεν ξέραμε τι παιδί ήταν, αν ήταν Έλληνας, αν ήταν ξένος, αν ήταν, δεν ξέραμε ποιος ήταν, αν ήταν γνωστό. Μετά το βράδυ μάθαμε περισσότερες λεπτομέρειες. Φαντάζομαι έχετε σοκαριστεί με όλο αυτό. Εντάξει, το να χαρακώνεται ένα παιδί στην παιδική χαρά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Η αρχή του τέλους για την τραγωδία που ζούσε η μικρή στο σπίτι της ήρθε όταν εκμυστηρεύτηκε σε νοσηλεύτρια του Παγνίου που μεταφέρθηκε τα όσα της είχε κάνει ο ίδιος στις ο παππούς. Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και της ανήλικης στις αρχές, αλλά και το πόρισμα του ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού, άνοιξαν το δρόμο στην ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.